Με γνωστά ονόματα από την αφρόκρεμα του γερμανικού επιχειρήν πρόκειται να πλαισιωθεί η συμμετοχή της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης στη φετινή 85η ΔΕΘ, στην οποία η Γερμανία έχει αποδεχθεί να είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης. Νομίζω ότι πάμε καλά, δηλαδή σε επίπεδο συμμετοχών, όπως ξέρετε, το έχει αναλάβει η έκθεση της Κολονίας. Μέχρι στιγμής έχει ήδη 65 συμμετοχές. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι η Fraport, η εταιρεία Bayer από τον τομέα της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, η DHL από τον τομέα της logistic, αλλά και η Miele, κατασκευαστής λευκών συσκευών, θα συμμετέχει επίσης. Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραγωγή αυτοκινήτων, αλλά και έμποροι. Παρότι απέχουμε σχεδόν 7 μήνες από τα εγκαίνια της Γενικής Έκθεσης που θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η συνεργασία της DHL Expo με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Γερμανίας για την καλύτερη προετοιμασία της 85ης ΔΕΘ συνεχίζεται με πυρετόδεις ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των Γερμανών για την προσήλωσή τους στην οργάνωση μέχρι λεπτομέρειας. Στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης, διοργανώνουμε σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία, το Προξενείο και άλλους εταίρους από Γερμανία, όπως το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, ένα ομαδικό περίπτερο. Το γερμανικό περίπτερο, το οποίο, όπως ξέρετε, θα αναπτυχθεί στο περίπτερο 13, 6.000 τετραγωνικά. Πολύ ωραίο design, δηλαδή τα σχέδια είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι έτσι λίγο διαφορετικά, εναλλακτικά σε σχέση με την κλασική εκθεσιακή παρουσία. Στο περίπτερο της επίσημης γερμανικής συμμετοχής θα μετάσχουν επίσης startup επιχειρήσεις αλλά και εταιρείες του τομέα της υψηλής τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας, ενώ στις προθέσεις των Γερμανών είναι σε διπλανό περίπτερο να φιλοξενηθούν ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με τη Γερμανία. Γι' αυτό το σκοπό προσκαλούμε εταιρείες από τρεις κατηγορίες, αφενός παραγωγούς, Έλληνες παραγωγούς με μεγάλη παρουσία στην γερμανική αγορά, εμπόρους που αντιπροσωπεύουν μεγάλες γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών που έχουν στενή σχέση με την γερμανική αγορά. Ο στόχος μας είναι να παντρέψουμε αυτά τα δύο περίπτερα, αυτές τις δύο συμμετοχές, ενδυναμώνοντας έτσι τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πολλά θα είναι επίσης τα επιχειρηματικά ραντεβού που θα οργανωθούν στη φετινή Γενική Έκθεση, όπως επιβεβαιώθηκε και σε συνάντηση της διοίκησης της DHL Expo με τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα. Στο χθεσινό ραντεβού, μια που το αναφέρατε, συζητήσαμε έτσι πάρα πολύ αναλυτικά πώς θα γίνουν τα B2B. Δηλαδή τις συναντήσεις επιχειρήσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Γιατί η Διεθνής Έκθεση είναι μια μεικτή έκθεση. Είναι μια έκθεση και για τον κόσμο και για το κοινό. 300.000 επισκέπτες ευελπιστούμε ότι θα έχουμε φέτος, θα ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο. Αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχουν και συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Μεγάλο βάρος στην 85η ΔΕΘ θα δοθεί και στις παράλληλες εκδηλώσεις. Φυσικά θέλουμε η έκθεση να έχει απήχηση σε όλη την πόλη και πέρα από το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η έκθεση. Γι' αυτόν τον λόγο θα πραγματοποιηθούν μέσα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς διάφορες εκδηλώσεις και και σε πολιτιστικό επίπεδο και με οικονομικά θέματα. Θα στολιστεί η πόλη, γερμανική μπύρα, γερμανικά μενού, γερμανικά, δηλαδή και το ελαφρύ κομμάτι. Εκτός από το επιχειρηματικό και το πολιτιστικό κομμάτι, οι Γερμανοί σχεδιάζουν να εκπροσωπηθούν στην 85η ΔΕΘ και σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο.